Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ψηφίστηκε λοιπόν χθες το βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2018, ο οποίος και αυτή τη φορά φαίνει νέα σκληρά μέτρα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματι ο προϋπολογισμός του 2018 ψηφίστηκε χθες, χωρίς απώλειες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, όπως το λέει το περάσει, η κυβέρνηση, σίγουρα δεν είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός λιτότητας. Είναι σίγουρα ένας ακόμη προϋπολογισμός λιτότητας και βλέπουμε για τους επόμενους. Νέα μέτρα λοιπόν, νέα μέτρα τα οποία ακουμπάνε τους πάντες. Δεν γλιτώνει κανείς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω του χρόνου. Και από την ίδια στιγμή κόβονται επιδόματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή νέες εισφορές οι οποίες θα μπουν στις αποβήξεις βαπάνης. Φεύγουν εκτός βαπανών που θα ανεβάσουν το φόρο των μισθωτών και των συνταξιούχων. Έχουμε μείωση του ΕΚΑΣ που θα προκαλέσει μεγάλες απώλειες στους συνταξιούχους. Στους χαμηλούς συνταξιούχους μπορεί να χάσουν ακόμα και 1.400 ευρώ το χρόνο, το οποίο είναι σημαντικό ποσό, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και από την άλλη, έχουμε και μείωση επιδομάτων, όπως το επίδομα αφαίρμανσης, το οποίο κόβεται στο μισό, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να χρειαστεί να πληρώσουν πολλά παραπάνω για τη φέρμανση φέτος, το οποίο επηρεάζει βεβαίως και τις περιοχές. Τα βοηθήματα λοιπόν αρχίζουν και κόβονται σιγά-σιγά. Όλα τα βοηθήματα κόβονται σιγά-σιγά. Και βέβαια, έχουμε αυτό που βλέπουμε, είναι κάποια επιδόματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση στο τέλος του χρόνου ως υπερπλεώνασμα. Τα προπλεονάσματα όμως είναι προσωρινά, είναι έκτακτα. Οι μειώσεις στις δαπάνες, οι αυξήσεις των φόρων, η ουσία είναι ότι αυτά ψηφίζονται και μένουν. Φεύγουν πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε έχουμε πάλι ένα προϋπολογισμό ο οποίος φέρνει νέα βάρη, ομολογουμένως λιγότερα βάρη από ό,τι φέρνανε άλλοι προϋπολογισμοί προηγούμενων ετών. Αλλά όταν μιλάμε ήδη για μια κοινωνία η οποία έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, ακόμα και αυτό το λιγότερο σχετικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.